κόμμα διαφορετικό και την επομένη μιας εκλογικής συντριβής ενός άλλου κόμματος να κάνει σχόλια για τα εσωτερικά του. Γι' αυτό εγώ θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, θα πω τη γνώμη μου σε δύο θέματα. Πιστεύω ότι τη μεγάλη ζημιά η Δήμαρ την έπαθε όχι επειδή βγήκε από την κυβέρνηση, αλλά επειδή μπήκε στην κυβέρνηση. Yeah. Και το δεύτερο είναι ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να ανασυγκροτήσει την ονομαζόμενη κεντροαριστερά με μια στάση εχθρική προς την αριστερά και ιδίως το ΣΥΡΙΖΑ και φιλική έως υποστηρικτική της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Σαμαρά που είναι πολύ πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, περιμένω την εξέλιξη της εσωκομματικής συζήτησης στη ΔΗΜΑΡ για να δούμε πού θα καταλήξει. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημούλη, η ίδια συζήτηση εξάγεται και μέσα στο Πασόκ, λοιπόν, μέσα στο ποτάμι. Είσαι ευρύτερη σήμερα. Είσαι θυμωμένη. Όχι, αν είναι να κάνετε διάλειμμα, να το πω μετά αυτό που θέλω να πω. Ναι, είσαι υπέροχη. Πάμε. Δημοσιογράφος.